πόνων των ελπίσεων από οι δηλώσεις και το καλεντάρι ξεκινάει από αύριο ουσιαστικά, από σήμερα, από σήμερα με ένα φεστιβάλ και ολοκληρώνεται μέχρι και το Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχουν και ημερομηνίες οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμοστούν και να εμπλοκιστεί ακόμα περισσότερο ή σε περιπτώσεις ακυρώσεων θα διαμορφώνεται και αντίστοιχα πάλι ξανά το καλεντάρι. Θα γίνει μια προσπάθεια του να μάθει ο κόσμος το τι έχουμε να κάνουμε και εδώ είναι και η δική σας βοήθεια των μέσων ενημέρωσης όπου είτε με τελευταία τύπου είτε με την ανάλυση που θα γίνει της κάθε εκδήλωσης θα παρουσιάζεται στο κοινό και όχι μόνο γιατί πλέον η δημοσιότητα ξεπερνάει και το Δήμο μας. Είμαστε πολύ κοντά από πολλά μεγάλα κέντρα, οπότε θα έρχονται και ξένοι επισκέπτες στο να βλέπουμε τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις είτε στο υποθέατρο, είτε στο Οδείο, είτε και στο Λούλο και στο Ζάρκο που μπορούμε να συνδιοργανώνουμε και να κάνουμε και εκεί εκτός Πρέβεζας σημαντικές εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω λίγο το τμήμα πολιτισμού για τη συνεισφορά του για όλη την πορεία αυτή της διαλογής των εκδηλώσεων που έχουμε από την αρχή του χρόνου. Η κυρία Γεωργίτσου που με τη βοήθειά της στήσαμε το καλεντάρι και το αξιολογήσαμε και να μπούμε λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες που μπορείτε να δείτε και θα βγει είτε στη σελίδα νομίζω του Δήμου, είτε μέσα από τον Όμιλ, θα παρουσιάζονται και αντίστοιχα το καλεντάρι των εκδηλώσεων. Καλημέρα και από μένα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα των τουριστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας από σήμερα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Βιώσαμε και βιώνουμε μια ιδιαίτερη υγειονομική συνθήκη, η οποία μεταξύ άλλων έχει πλήξει και τον πολιτισμό. Φέτος, που η κατάσταση έχει δείξει πως εξομαλύνεται, οι φορείς του πολιτισμού έχουν αναπτυρωθεί και οι καλλιτέχνες βρίσκουν τους ρυθμούς τους. Ως Δήμος, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα με σκοπό να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πολιτών, ανάγκες ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης, καλλιέργειας και χαλάρωσης. Με γνώμονα, λοιπόν, αυτή τη σκέψη, ήρθαμε σε επαφή με φορείς και συλλόγους της πόλης μας. Συζητήσαμε τις ιδέες τους και συνεχίζουμε να τις συζητάμε και να τις προωθούμε με αποτέλεσμα να τις εντάξουμε πρωταρχικά στο πρόγραμμά μας. Έπειτα, με κριτήριο την αισθητική και το σεβασμό στην τέχνη, εξετάσαμε εντελεχώς τις προτάσεις των καλλιτεχνών και οδηγηθήκαμε σε αυτή την επιλογή με σκοπό να καλύψουμε τις πολιτισμικές απαιτήσεις όλων. Όσο θα σας μιλώ για το πρόγραμμα, πίσω θα μπορείτε να το δείτε αναλυτικά αναβδομάδα. Σε αυτό συμπεριλάβαμε σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις, αρχαίο δράμα, παιδικά θέατρα, μουσικές συναυλίες, φεστιβάλ, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις ζωγραφικής και άλλα πολλά. Σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε πως το πρόγραμμά μας συνεχώς ανανεώνεται και οι πολίτες θα μπορούν να το παρακολουθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην εφαρμογή NoVi και επίσης θα το προωθήσουμε και στα μέσα, σε αναλυτικό αρχείο. Θα αναφερθώ εν συντομία σε ορισμένες από τις εκδηλώσεις που βλέπουμε πίσω. Αρχικά σήμερα ξεκινά το πρώτο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Κυριάκο Κοτσίνη. Σε αυτό θα προβληθούν 135 ταινίες από όλο τον κόσμο και την Κυριακή, ημέρα λήξης, θα διεξαχθούν σε ζωντανή αναμετάδοση οι απονομές.
πίσω μπορούμε να δούμε το τρέιλερ από το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που ξεκινά περίπου σε 45 λεπτά. Η 19η Μαΐου έχει οριστεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Την Κυριακή, 15 Πέμπτου, διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία αφιερωμένη στα θύματα της γενοκτονίας με τίτλο «Δίνω αίμα για το αίμα που χάθηκε. Δίνω αίμα για τη ζωή» στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Συνόπης. Και ανήμερα της επετείου θα γίνει η αφιερωματική εκδήλωση στην πλατεία της Νέας Συνόπης. Στις 21 Μαΐου διοργανώνει ο Σύλλογος Αμισός στη Σαμσούντα εκδήλωση μουσικο-αφηγηματική στη μνήμη των θυμάτων του Πόντου. Τρεις μέρες πριν, 18 Μαΐου, στις 8.30 και εν ώψη της επετείου που προανέφερα, θα συντελεστεί η εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης». Θα περιλαμβάνει πορεία σε σημείο μνήμης, τη συμμετοχή μαθητών αλλά και φορέων πολιτισμού με μουσική επένδυση και ανακοινώσεις των δράσεων των σωματείων που προανέφερα. 26 με 29 Μαΐου, το Διεθνές Πρέβεζα Jazz Festival γιορτάζει τα 20 χρόνια του με ένα υψηλού επίπεδου εκρηκτικό τετράήμερο. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αποτελεί η εμφάνιση του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Βίκης Καρατζόγλου στη λήξη αυτού. Ο Ιούνιος ξεκινά με τη συναυλία του rapper Πλόντιχα στο Τυποθέατρο, καθώς και επιδείξεις, παρουσιάσεις καλλιτεχνικών φορέων της πόλης. Στις 17 του μηνός, στην πλατεία του Ανδρούτσου, θα τιμηθεί όπως του αξίζει ο ομώνυμος ήρωας της Επανάστασης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, σε μια εκδήλωση «Οδή στον ήρωα». Δύο μέρες αργότερα, το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας θα μας συγκινήσει με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο εκλειπώντα Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Ο Ιούλιος, παραδοσιακά, είναι αφιερωμένος στο Χοροδιακό Φεστιβάλ. Το 40ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 2 Ιουλίου και θα λήξει στις 10 του μηνός. Φέτος, πιο δυναμικό από ποτέ, με συμμετέχοντες από το εξωτερικό, θα εντυπωσιάσει όλους τους παρευρισκομένους. Αρχές Ιουλίου και συγκεκριμένα Κυριακή 3 του μηνός, στην πλατεία του Καναλίου θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Αξίζει να υπογραμμίσουμε και να σημειώσουμε στο ημερολόγιό μας την Τετάρτη 13 Ιουλίου, όπου η Σονάτα του Σελινόφωτος, μια μουσική σύνθεση του μαέστρου Θοδωρή Λεμπέση, μαζί με την Όλια Λαζαρίδου και Ορχήστρα Δωματίου, θα μας ταξιδέψουν και θα μας συγκινήσουν στο χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, το διήμερο 20 με 21 Ιουλίου είναι αφιερωμένο στα δύο γένεια. 1922-2022, 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, και θα τα προσεγγίσουμε με σεβασμό όπως αρμόζει στις σκούρες αυτές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. 21 Ιουλίου, ο μικρός Ασίκης, μία παιδική όπερα και ιστορία βασισμένη στο μικρασιάτικο παραμύθι «Η Μάχαιρα», θα συγκινήσει όχι μόνο μικρούς, αλλά και μεγάλους. Οι μικροί φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την παιδική όπερα, να παρακολουθήσουν και όλη τη διαδικασία την κατασκευή της στον εξωτερικό χώρο του Οδείου. 10 και 11 Αυγούστου θα κορυφωθεί το αφιέρωμα με ένα διήμερο μνήμης. Αρχικά στις 10, μια μουσικοθεατρική εκδήλωση με τον κύριο Βαλτινό, την κυρία Κετιμέ και τον κύριο Μίτση, θα ανασύρει μνήμες και θα αγγίξει το συναίσθημα των θεατών. Και έπειτα, μία μέρα αργότερα, στον Αρχάγγελο, θα ολοκληρωθεί το αφιέρωμα με μουσικές και χορευτικά από τη Μικρά Ασία. Δευτέρα, 25 Ιουλίου, ο Δήμος Πρέβεζας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γρηγόρη Μπηθηκότσι, ετοιμάζεται να υποδεχθεί
τη μουσική παράσταση των Γρηγόρη και Άννα Πιθηκότση. Ο Ιούλιος θα κλείσει. Έχουμε και ένα βίντεο από την εκδήλωση, όπως είχε παρουσιαστεί το Φεβρουάριο. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά έχετε σίγουρα εικόνα. Θα είναι μια εντυπωσιακή εκδήλωση, μπορεί να βρείτε αποσπάσματα και στο ίντερνετ. Μια εκδήλωση που είναι συγκινησιακά φορτισμένη, καθώς οι συμμετέχοντες είναι τα παιδιά του Πιθηκότση και με σεβασμό έχουν προσεγγίσει το έργο του. Ο Ιούλιος θα κλείσει με μια μουσικοθεατρική παράσταση εμπνευσμένη από την ταραχώδη ζωή της Λότε Λένια, της πρωταγωνίστριας του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Και φυσικά στον ρόλο της Λότε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ιούλιο και Αύγουστο το Κηποθέατρο θα φιλοξενεί εξέχουσες παραστάσεις, όπως τις Θεσμοφοριάζουσες, τον Περσέα και Ανδρομέδα της Καν Μερουγκέρι, τον Προμηθέα Δεσμότη και άλλες. 5 και 6 Αυγούστου ο Σύλλογος Αμισός διοργανώνει διήμερο παραδοσιακής μουσικής, χορού, τραγουδιού Σαμψούντα. Σκοπός μας να παραταθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και να γεμίσει η ατζέντα μέχρι και το Σεπτέμβρη, όσο κρατά δηλαδή το καλοκαίρι στην πόλη μας. 10 Σεπτεμβρίου σας επιφυλάσσουμε μία έκπληξη. Κρατήστε τον τίτλο «Στη γειτονιά των Αγγέλων». Όχι απλά μία μουσική παράσταση, αλλά μία βραδιά που θα γεμίσει τις ψυχές μας φως. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμη, αλλά δύο πρεβεζάνικες φωνές, δύο αγαπημένες φωνές της πόλης, θα ενωθούν με σπουδαίους καλλιτέχνες και το αποτέλεσμα θα μας εντυπωσιάσει. Υπενθυμίζω πως το πρόγραμμα συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται, καθώς από πολλές παραστάσεις δεν έχουμε όλους τους συντελεστές. Είμαστε βέβαιοι, και εγώ προσωπικά, πως πολιτισμικά θα ανταμυφθείτε. Επιθυμούμε κορονοϊού επιτρέποντος, το ημερολόγιό μας θα είναι γεμάτο και το χειμώνα και καλούμε τους φορείς σε συνεργασία ώστε να προάγουμε τις ιδέες τους. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Steve Τσιμπούκη για το PowerPoint που βλέπουμε πίσω μας, στο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην κυρία Κονταξή και την κυρία Γεωργάκο για τη στήριξη και φυσικά στον κύριο Δαρδαμάνη και στον κύριο Γεωργάκο για την εμπιστοσύνη. Φέτος θα ζήσουμε ένα ταξίδι, θα επιβαστούμε στο πλοίο της τέχνης και με οδηγούς τη μουσική, το θέατρο και την καλλιτεχνική ευαισθησία θα γεμίσουμε ψυχικά και πνευματικά. Σας καλώ σε αυτό το ταξίδι να είμαστε συνοδοιπόροι, γιατί όσο μαγική και να είναι η διαδρομή, αξία τη δίνουν μονάχα οι συνταξιδιώτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η γιορτή της Σαρδέλας φέτος θα διεξαχθεί, αλλά δεν έχουν κλείσει ημερομηνίες. Και φυσικά και η Λευκή Νύχτα στη συνεργασία με το Σύλλογο, τον Εμπορικό Σύλλογο. Επίσης, και κάτι άλλο από το σινεμά του Παρακολουθού, είμαστε και με τη Λευκή στη συνεννόηση, καθώς επίσης και μια εταιρεία να δούμε λίγο κάποιες ταινίες που θα γίνει συνάντηση την Δευτέρα. Προσπάθεια είναι να λειτουργήσει εύκολα και νέες ημερομηνίες ανά εβδομάδα, τρεις ημέρες την εβδομάδα, την Κυριακή, η Δευτέρα, Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, για να μπορούμε να είμαστε εντάξει. Ωραία. Θα σας στείλουμε αναλυτικά το πρόγραμμα, ναι, προς δημοσίευση. Μπορεί και σήμερα.